θετικός στα προληπτικά μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τον κορονοϊό, εμφανίστηκε ο καθηγητής πνευμονολογίας Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, ο οποίος έδωσε και συμβουλές, μιλώντας στην εκπομπή επί της ουσίας της τηλεόρασης του Σέντερ με τον Νίκο Σπιτσέρη. Έλεγα λοιπόν ότι τα μέτρα είναι θετικά, είναι στη σωστή κατεύθυνση και είναι την κατάλληλη ώρα. Θέλω να σας πω ότι οι κλινικές μας έχουν αδειάσει από την γρήπη, τα περιστατικά από την γρήπη έχουν τελειώσει. Το προηγούμενο διάστημα και ο κύριος Πολίτης ξέρει, είχαμε πολλά περιστατικά με γρήπη. Τώρα είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την αυξημένη νοσηρότητα που θα προκύψει από τον κοροναϊό. Πρέπει να εξασφαλιστούν κρεβάτια σε κλινικές και σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Αλλά για να σας πω και μερικά αισιόδοξα για τους τηλεθεατές σας. Το πρώτο αισιόδοξο είναι παρακολουθώντας την επιδημία στην Κίνα. Κράτησε 2 μήνες. Ξέρετε, τώρα τελειώνει. Άρχισε το τέλος του προηγούμενου χρόνου και είμαστε στα μέσα του Μαρτίου. Άρα 2,5 μήνες κράτησε περίπου. Άρα νομίζω ότι θα ζήσουμε ακόμα 1-1,5 μήνες. Έχουμε 2 εβδομάδες στην Ελλάδα με την επιδημία. Επίσης ξέρουμε 2 ακόμα πληροφορίες ότι οι κοροναϊοί έχουν μια υποχειακή κατανομή, δηλαδή έχουμε συνήθως όταν ο καιρός είναι κρύος, άρα με το που θα ζεστάνει ο καιρός ξέρουμε ότι δεν ζουν στους 30 βαθμούς. Αυτή είναι μια αισιόδοξη προοπτική ότι μπαίνοντας η άνοιξη θα τελειώσουν. Και επίσης έχουμε και ακόμα μια ένδειξη ότι οι προηγούμενοι μεταλλαγμένοι κοροναϊοί όπως είναι ο SARS και ο MERS εξαφανίστηκαν. Αυτή είναι η αισιόδοξη οπτική γωνία που θέλω να μεταφέρω στους τελευταίους σας και να πω ότι θα ζήσουμε για μερικές εβδομάδες ακόμα στην πατρίδα μας, αλλά αυτό που περιμένουμε είναι ότι μάλλον τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα, ας πούμε, μετά το Πάσχα. Παράλληλα, για το πλήγμα που έχουν δεχθεί οι επιχειρήσεις της πόλης, μιλούν ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας Γιάννης Κελγιώργης και ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αλέξης Πολίτης. Και φτάσαμε τώρα να τα αποτελειώσει όλα ο κορονοϊός. Εμείς ζητούμε άμεση ρύθμιση των προβλημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όλων των επιχειρήσεων φυσικά της Ελλάδος, πρέπει να μπούμε και εμείς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν είναι μόνο οι περιοχές που έχουν κρούσματα κορονοϊού που πλήττονται, κύριε Σπιτσέρη, πλήττεται όλη η Ελλάδα. Αν θα βγείτε απόγευμα στην αγορά, υπάρχουν καταστήματα άδεια, με καταστηματάρχες μέσα που περιμένουν μόνο να τελειώσει το ωράριό τους και να φύγουν να πάνε στο σπίτι τους. Δεν υπάρχει ίχνος διάθεσης από τους καταναλωτές, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η κατανάλωση είναι και ψυχολογία πάνω απ' όλα. Για να καταναλώσει κάποιος πρέπει να έχει και καλή ψυχολογία. Δεν μετράνε ούτε οι προσφορές που κάνουν τα καταστήματα, δεν μετράει τίποτα. Ο κόσμος αποφεύγει να καταναλώσει και να ξοδέψει για το οτιδήποτε. Νομίζω ότι όσα λέει ο Γιάννης είναι σε πολύ πολύ καλό δρόμο και πρέπει όντως να πάρθουν άμεσα μέτρα. Μίλαγα σήμερα με ένα φίλο ο οποίος έχει ταξιδιωτικό πρακτορείο. Αυτοί οι άνθρωποι, Νίκο, υποφέρουν. Αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το παραμικρό ενδιαφέρον από κανένα πολίτη, συμπολίτη μας, να ταξιδέψει, να πάει κάπου προκειμένου να απολαύσει ένα διήμερο, τρίμερο μακριά από την καθημερινότητα. Ποιος τολμάει? Δεν υπάρχει κανένα πολύ ενδιαφέρον. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού, στα πρόθυρα της καταστροφής και δεν είναι μόνο αυτοί. Απλά το λέω γιατί είναι πιο εμφαντικό το παράδειγμα το συγκεκριμένο. Πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα, μέτρα σοκ, πολύ καλά είπε ο Γιάννης ο Κελγιώργης, μέτρα σοκ τα οποία θα στηρίξουν και θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις που πλήττονται. Γιατί νομίζω ότι η περίοδος δεν θα είναι τόσο μικρή που θα μας απασχολήσει ο κορονοϊός.